Δεν ήτανε πως δεν τον γνώρισε στο φως της παραστιάς. Δεν ήταν τα κουρέλια του επέτη, η μεταμφίεση. Όχι, καθαρά σημάδια, η ουλή στο γόνατό του, η ρώμη, η πονηριά στο μάτι. Τρομαγμένη, ακουμπώντας τη ράχη της στον τοίχο, μια δικαιολογία ζητούσε. Μια προθεσμία ακόμη λίγου χρόνου. Να μην απαντήσει, να μην προδοθεί. Γι' αυτόν λοιπόν είχε ξοδέψει 20 χρόνια. 20 χρόνια αναμονής και ονείρων για τούτον τον άθλιο τον αιματόβρεχτο ασπρογένη. Ρίχτηκε άφωνη σε μια καρέκλα. Κοίταξε αργά τους σκοτωμένους μνηστήρες στο πάτωμα, σαν να κοιτούσε νεκρές τις ίδιες τις επιθυμίες. Και καλωσόρισες, του είπε, ακούγοντας ξένη, μακρινή τη φωνή της. Στη γωνιά ο αργαλιός της γέμιζε το ταβάνι με καγκελωτές σκιές. Και ο σαπουλιά είχε υφάνει με κόκκινες λαμπρές κλωστές σε πράσινα φυλώματα. Έφνης τούτη τη νύχτα της επιστροφής, γύρισαν στο σταχτή και μαύρο, χαμοπετώντας τον επίπεδο ουρανό της τελευταίας της καρτερίας.